Meet Samira, Desert Rose. As a young Shuriman, she made a name for herself among the warbands of Noxus by taking on the most dangerous missions with ease. She's a gunslinging, sword-swinging marksman, style of all else. Name Samira. Try not to slow me down. Είναι σαν κάτι Καταρίνα, ρε. Λοιπόν, δώσ' μου ένα λεπτό. Έρχομαι. Βαρέθηκες στο LOL, φιντάρει ομάδα σου και θέλεις να σπάσεις την οθόνη. Μην ανησυχείς, γιατί στην Ενέμπα μπορείς να βρεις άπειρα παιχνίδια στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συχνά πυκνά κάνουν και special event με τρελές προσφορές. Τσέκαρε τα link στην περιγραφή και μην ξεχνάς πάντα να βάζεις κωδικό EasyBeasy για επιπλέον έκπτωση. Ναι. Γιατί ρε μαλάκα παίζω LOL ρε μαλάκα. Γιατί παίζω LOL ρε μαλάκα. Τι έχω κάνει ρε μαλάκα και παίζω LOL ρε φίλε. Κάτι άλλο ρε μαλάκα έπρεπε να διαλέξω. Κάτι άλλο ρε μαλάκα να κάνω, αλήθεια. Δώσ' μου ένα λεπτό. Άντε γαμί. Είχε πλάκα το... Το Σαμίρα εντάξει γέλασα στην αρχή. Πώς ελπίμουνα. 68 και τώρα είμαι 58. Αλλά γλίτωσα. Ε μαλάκα ήταν εκεί καγούνα μπλο draft. Μην τα ξοδεύσεις τίποτα. Τίποτα δεν ήταν winnable. Εσύ δεν είσαι τίποτα. Εσύ δεν είσαι τίποτα. Δες τι κάνει ρε μαλάκα, δες τι κάνει. Μαλάκα, δεν έκανες dodge χθες και χάσαμε 20 LP. Ρε μπρο, άμα έπαιζες καλύτερα θα νικούσαμε. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Μα δεν γίνεται αυτό που λες μπρο. Ωραία, εγώ πώς έπαιζα με τον τυφλό στον bot. Τι με νοιάζει ρε μπρο, έτυχε. Άμα παίζαμε καλύτερα θα νικούσαμε. Α, σοβαρά το είπες αυτό. Άσυμα λίγες, εντάξει. Ναι, γιατί τι θα κάνεις, μαλάκα. Εγώ τίποτα, εγώ είμαι κατά τη βία. Μαλάκα, τις φάδες έλεγα ένα βίντεο στο YouTube που σε κάνανε πάλι και είδα το πιο cringe σχόλιο που έχω δει ποτέ, ρε. Πες το διαβάσω. Ναι. Περίμενα να το βρω λίγο τώρα. Δηλαδή, ρε guys, εσείς που τα γράφετε αυτά πραγματικά πρέπει να μην έχετε πολύ δυνατότητα στη ζωή. Δες το ultimate, δες το σε ένα λεπτό. Απαιτούμε περισσότερο όνομα, λιγότερο πάντησε. Ένα αν συμφωνήσεις ότι κούρασε. Ξαναπέσω, ρε μπρο. Λέει, comment, απαιτούμε, λέει, περισσότερο όνομα. Όνομα, τι βλέπετε, περισσότερο κάποιον. Ποιον, και λέει λιγότερο πάνισερ. Συν έναν συμφωνήσεις ότι κούρασε. Ποιον ρε μπρο. Έτσι λέει, λιγότερο όνομα. Όχι ρε, εγώ το βάζω έτσι το όνομα, βλάκα. Θες να μου πεις ποιον. Μα δεν είναι το θέμα το ποιον. Το θέμα είναι ότι αυτό το comment, το αυτούσιο το comment είναι cringe. Είναι χαζό, είναι ηλίθιο, πώς το λένε. Κατάλαβες. Πώς το πω ρε φίλε, δεν κάνεις τη διασχόλια. Γιατί σε λέει βλάκα, γιατί είναι. Άντε, το έγραψε ο Young Vaker, άντε. Περισσότερο Τζότζο, λιγότερο πάνισε, δεν το έχω δει. Εντάξει, να το γράψει στον Easy Busy. Στο Easy Busy το έγραψε. Σε PM. και στο τσάδερφι, εντάξει, μπορεί τέτοιο. Συν έναν κούρασε. Βέβαια, παλιό loser εσύ που το έγραψε, δεν νομίζω να έχω κουράσει. Αν είχα κουράσει, δεν θα είχα τόσα views. Σήμερα, New Blade World has a passive that grants bonus damage to attacks with her blade. When activated, Samira unleashes her inner swordmaster and spins in a circle for a brief moment, damaging enemies and destroying enemy missiles in the area. Move over, Yasuo. The Tilt Queen is here. Since Samira is always spoiling for a fight, this spell has no cooldown. As soon as you have enough style, she's ready to go again. And I'm not even looking. Samira is at her best when she's weaving in and out of fights, unloading at the perfect time. During the laning phase, she styles on enemies who depend. Τι είναι ρε μάλλον. Κοίτα, ο ήρωας, αυτός κατά αυτός, δεν φαίνεται broken, αλλά απέναντι σε team comps που έχουν πολύ crowd control και εξαρτάται τι damage βγάζει ας πούμε από τα spells, δηλαδή τι γενικότερο damage μπορεί να βγάλει. Τώρα αν είναι σε Καταρίνα που μπαίνει και μέσα σε 2 seconds σου κάνει 1000 damage, ναι, τότε θα είναι ψηλό brokenάκι ρε φίλε, θα λειτουργεί σαν Καταρίνα ας πούμε. Αν όμως είναι, θέλει items κατάλαβες για να σκελάρει κτλ. Βρήκα το τρίτο pick που θα παίζω. Τέλεια. Μην την κάνεις first time με εμένα. Όχι ρε. Α, θα την κάνεις δηλαδή, κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι. Η μαλακία που γυρνάει είναι ένα AOE Yasuo wall. Δεν είναι wall ρε, μπορείς να τη βαρέσεις. Απλά κάνει damage, full, βαράει, κατάλαβες. Όσοι οι ήρωες είναι δίπλα της. Time. Fight on her terms. Plays in the bot lane. In between each ability as you go. Inferno trigger can interrupt Blade World, so δεν when you see βαρέσεις, your... Bro. Στο W της. Δεν το έλεγε αυτό. Δεν μπορείς να τη βαρέσεις και είναι AOE και είναι κύκλος, δεν είναι μόνο μπροστά ή μόνο πίσω. Inferno trigger can interrupt Blade World, so when you see your moment, press W for a quick final stack and clean up with Inferno trigger. Ναι, αλλά δεν κάνει dash με την Ice Awards. Το έκαναν ένα post στο Reddit που εξηγούν, που κάνουν βασικά ranking στα National Leagues
που πήραν μέρος στο EU Masters. Θες να ακούσεις σε ποια θέση είμαστε από, από τα 12 region, ας πούμε. Το 12. 8. Περάσαμε το Benelux, Τσεχία, Τσεχοσλοβακία, Πορτογαλία και Βαλτική. Δηλαδή μας περνάει η Ιταλία, το EBL, Nordic, που κάποτε τον νικούσαμε και μετά είναι οι μεγάλες λίγες. Συνολικό σκορ λέει στο EU Masters, σαν Ελλάδα έχουμε 20 νίκες και 28 ήττες. Α, ουσιαστικά με τα wins και lose τα έχουν κάνει. Νομίζω τώρα δεν ξέρω αν τα κρατάνε όλα, αλλά αυτό είναι το post. Ουσιαστικά αυτό είναι σαν να σου δείχνει τη δυναμικότητα των εθνικών πρωταθλημάτων. Κατάλαβε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φίλε, σαν UEFA ranking, α το πούμε. Τσεχοσλοβακία, έτσι το λέω εγώ, ρε φίλε, γιατί είναι γράφει Τσεχ, Σλοβάκια. Εντάξει, χαιρόπουλο ότι δεν είναι μαζί αυτέ τι χώρε πλέον νομικά. Οπότε αυτό σου λέει χοντρικά, ρε παιδί μου, ότι να είσαι καλύτερο στην Ελλάδα, πάλι σε χαμηλότερο από λίγε όπω η Ιταλία και τα Βαλκάνια και Νόρτικ που είναι, α πούμε. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μεταξύ τέταρτη κατηγορία πρωταθλημάτων και τρίτη. Δηλαδή με ένα ακόμα κακό split EU Masters για παράδειγμα, και αν Benelux κάνει καλό, θα πέσουμε ένατη. Λοιπόν, πάνε σε ράκου συμβουλές για να βρεις ταλέντο, ωραία. Κάμε σε φαλάκρα. Βούλωνε, ρε. Ρε φίλε, γιατί με βρίζεις, αλήθεια. Γιατί ξέρω ότι δεν μπορείς να με κάνεις τίποτα από κοντά. Μπέσα. Κάνα αυτόγραφο μου στήσεις, καμιά αγκαλίτσα να μου κάνεις γιατί είσαι cute boy. Ο αρκουδίνος μας είσαι. Εδώ δεν κάνω αγκαλιές άλλες. Δεν βλέπω από κοντά. Α, μόνο σεξ τις κάνεις δηλαδή, δεν είσαι cute boy. Δεν είσαι... Εσένα θα κάνω. Παλιούκα! Πες τώρα, μαλάκα. Όταν σε βρίζω, μπορείς και εσύ να κάνεις ένα για ένα blow. Όπως τώρα με τον Blitz. Πες, παλιοκαράφλα. Πες τώρα, μαλάκα. Εντάξει, forgive me, είσαι αστείος, bro. Εγώ θα φάω το γιαούρτι με το πιρούνι μου. Αξίζουμε να χάσουμε μόνο και μόνο σε αυτό το game. Για αυτό που έκανες. Σκορπάω ζουμιά, ok. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 14 μήνες. Σκορπάω ζουμιά. Ωραίο όνομα. Στράιβερ, κάνεις λάθος. Μας έχουν δει πολλές φορές στο ίδιο δωμάτιο μαζί. Σε μπουρδέ. Δες πως το φωνάζανε οι τσατσάβες στον Πάνισερ, Γουλβερίν. Μα αυτό σου λέω. Εντάξει το παιδί. Μαλάκα, θα κάνει first time σώρα με μένα, ρε μαλάκα. Έτσι, γκρίνια. Η αλήθεια είναι ότι είσαι μοναδικός. Ο μοναδικός μα... Κάτι τέτοια μου αρέσουν. Γι' αυτό ρε φίλε, έλα να κουάνε στρέμει εδώ. Τι είναι εδώ? Και μπαίνει ένας που λέγεται Unban Me Panny. Δες τα redeems ρε Κώστα, να είσαι σωστός. Αυτός υπάρχει εδώ και 10 χρόνια να ξέρεις. Αυτό το πήρε ποτέ. Αυτός τώρα είναι όντως. Ναι. Ξέρεις το όνομά του? Νομίζω αυτός είναι. Στο ρόλο πρόσωπο το βγάζει αυτό. Μίτε στο Twitch. Αλήθεια. Δεν τον είχες δει. Όχι, δεν. Αλλά πέθανε ισχύω, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Έχει ήδη μουραμάνα. Θα περάσουμε δύσκολα σε αυτό το game. Να κάνουμε. Θα γυρίσουμε και λύσουμε. Παίζω χωρίς jungle support, bro. Μόνο που είμαι relevant ακόμα. Ψιλοθάσμα είναι. Σίγουρα με κοροϊδεύεις. Το είσαι λίγα μετά και λίγο. Έφυγε. Αχ, μες πάνω σε βίζω, Κώστα. Δεν πειράζει. Θα γυρίσω με φλάσσα αν έρθω τους. Δεν έχω φλάσσα εγώ.
Τι πήγα μόλις να δω. Στην τζάρμα τώρα μην χωρί. Όχι, είναι bot. Λογικά παίρνουμε με tower. Δεν συνεχίζω, μην το ξέρω που είναι κανένας τους. Flash, TP, το λίγο αν έρθω. Μπα, δεν έχουμε vision, ξέρω. Βγαίνουν οι άλλοι δύο και εγώ δεν έχω HP πολύ. Έλα, ξέρω εγώ. Ζάξ πεθαίνει κι εγώ σχεδόν. Έλα στο δοκιού μου. Καλύτερα να παίρναμε το mid. Ναι, ναι. Αυτό πήγα να πω, αλλά ήταν πάνω στα δευτερόλεπτα. Μα είπατε. Το ήταν κάρο. Πες να έρχονται. Έχω arrow. Πήρε το arrow μου ρε. Θα προσεγγίσω. Θα δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τι κάνουν. Ναι, είναι πολύ μακριά το ίστο κάνουμε. Μην κυνηγήσουμε εδώ, δεν μου αρέσει το κυνηγή πολύ. Φάει sleep. Κάνουν οι δικοί μας. Το S3 βλέπουμε ενώ μου αρέσει, δεν έχει καθόλου attack speed, μαλάκα. Δεν θα βαράω. Έχω το ίδιο attack speed με το Kate. Που το Kate έχει ας πούμε χαμηλότερο attack speed per level, που είναι πολύ κακό. Μ' αρέσει μόνο αν ρασάρει κάποιος ας πούμε δύο attack speed αντένους, αλλά δεν είναι value στην ρασάρει.